Επιστρέφουμε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Αυγής, εδώ από το ΤΑΕΚ Βοντό, την τρίτη ημέρα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Βουλής, τον σύντροφο Νίκο Βούτση, και είπαμε να αλλάξουμε και λίγο τους συσχετισμούς. Η Θεανό Φωτίου προηγουμένως με δύο συναδέλφους, τώρα ο πρόεδρος Βουλής με δύο άλλους συναδέλφους. Πρόεδρε, παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, παράλληλα με όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε σε βάση του κόμματος, τρέχουν και κάποιες άλλες όμως πολιτικές δραστηριότητες και είδαμε χθες το βράδυ υπήρξε μια παρέμβαση από πλευρά σας όσον αφορά το νέο τηλεοπτικό τοπίο και πώς δρομολογούμε και ποια βήματα ακολουθούνται για να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Παράλληλα εσείς έχετε επομιστεί το βάρος των συζητήσεων και με τα υπόλοιπα κόμματα αυτή τη στιγμή σε μια προσπάθεια να έχουμε ανεξάρτητη αρχή στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει μια μεγάλη αναπηρία η οποία δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μόνιμη στρέβλωση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Και αυτή αφορά στην μη ύπαρξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό είναι γνωστό. Είχαμε κάνει προσπάθειες σε τρεις διασκέψεις. Υπήρχε διαφωνία, όχι για τα πρόσωπα, όπως τώρα ο Ψήμος λέγονται κάποιες τέτοιες κουβέντες σε διαρροές, αλλά για την διαδικασία και για το περιεχόμενο της ύλης που θα είχε το ΕΣΟΡΟ να διεκπεραιώσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και η πέμπτη προβλεπόμενη συνταγματική ανεξάρτητη αρχή, διότι ήδη έχουμε κάνει τις τέσσερις με 4/5 και παραπάνω από 4/5. Δηλαδή έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε οι ανεξάρτητες αρχές μετά από χρόνια να αποκτήσουν νέα σύνθεση και να προχωρήσουν και το έχουμε αποδείξει με τη βοήθεια όλων των κομμάτων που συνένεσαν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος θεσμικός ο οποίος να ακυρώνει αυτή τη στιγμή τη νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε. Διότι εξ όσων γνωρίζετε και από το Σύνταγμα, μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να έχει τον συνεχή ρυθμιστικό και ελεγκτικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα σε σχέση και με το ραδιοφωνικό και το τηλεοπτικό τοπίο και όλα τα άλλα. Και το διαδικτυακό ενδεχομένως πλέον χρειάζεται μια νέα νομοθέτηση. Όλος αυτός ο κικαιώνας πλέον εν ώψη ψηφιακής εποχής θα πρέπει να ελέγχεται, να ρυθμίζεται σε όλα τα επίπεδα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γι' αυτό είχα πει και σε συναδέλφους σας ότι πρέπει να πρικοδοτηθεί κιόλας άμεσα, όχι απλά να λειτουργήσει. Και αυτό δεν αφορά μόνο στους τέσσερις νέους αδιούχους και στο τι θα γίνει με τους σταθμούς της ευρύ εκπομπής HD. Αφορά όλους τους περιφερειακούς, θεματικούς, ραδιόφωνα κτλ. Άρα, εάν δεν θέλουμε να ξαναμπούμε στην διαδικασία, δεν λέω περιπέτεια, στη διαδικασία η Βουλή να αναλάβει ξανά το βάρος να προχωρήσει για τη ρύθμιση και την περαιτέρω τακτοποίηση αυτού του τοπίου, θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και εγώ έχω πάντοτε ελπίδες μέχρι την άλλη Τετάρτη στο να υπάρξει νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είναι προφανές ότι με το ειδικό βάρος του ρόλου που έχετε η πρωτοβουλία αυτή γεννάει προσδοκίες, προφανώς. Σε όσους έχουν μια σοβαρή προσέγγιση στο ζήτημα της ρύθμισης του ανεξέλεγκτου τοπίου στα μίντια τόσα χρόνια. Ελπίζετε πραγματικά ότι η πρωτοβουλία αυτή θεσμικά και μια και αναφέρατε σωστά για να μας ακούσουν όλοι μας παρακολουθούν ότι έχουν συγκροτηθεί οι τέσσερις αρχές που είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης παρότι αυτή ίσως είναι η πιο δύσκολη έτσι όπως έχει πολλωθεί η αναμέτρηση. Ελπίζετε ότι θα έχει ανταπόκριση από την αξιωματική αντιπολίτευση που έχει σηκώσει τόσο ψηλά τους τόνους εδώ και ένα χρόνο? Ελπίζω να διαμορφώσουν μία νέα προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι η ελπίδα μου και αυτή είναι η προσπάθειά μου και θα κάνω ό,τι πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η Βουλή που έχει δίπλα της το ερωτηματικό της σωστής, της κανονικής νομοθέτησης λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων ή της απόστασης που υπάρχει με το λαό, με την κοινωνία λόγω της κρίσης εδώ και 6 χρόνια να αποδεικνύει ότι μπορεί στα θεσμικά της καθήκοντα να ανταποκρίνεται. Άρα είναι και πλευρά μιας γενικότερης δημοκρατικής λειτουργίας για την οποία να έχουμε ευθύνη. Και εγώ αυτή την ευθύνη την αισθάνομαι, δεν είναι προσωπική προφανώς, είναι θέμα της σημερινής πλειοψηφίας και ευρύτερα. Προφανώς λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε, ας ελπίσουμε, μια θετική εξέλιξη. Ίσως σε συνδυασμό με αυτή την σοβαρή πρωτοβουλία
Πρόσφατα η κυβέρνηση πήρε μία άλλη πρωτοβουλία για το θέμα της συνταγματικής μεταρρύθμισης, συγκροτώντας μία επιτροπή, η οποία επιτροπή θα έχει τον ρόλο του να ανοίξει, ας το πούμε έτσι, το διάλογο στην κοινωνία, αν καταλάβαμε καλά. Μέσα στη Βουλή αυτή η συζήτηση πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει, ώστε να δρομολογηθεί η ιστορία της συνταγματικής μεταρρύθμισης και θεσμικά? Είναι θέμα πρωτοβουλίας της πλειοψηφίας, είναι θέμα πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, είναι υποχρέωση όμως και κατά τις προγραμματικές δηλώσεις αυτή η Βουλή, έτσι ώστε να κηρυχτεί αναθεωρητική η επόμενη, να διεπεξέλθει την ύλη, την αναθεωρητέα, να την ορίσει. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή, μετά από ορισμένους μήνες και αφού εξελιχθεί αυτός ο διάλογος μέσα στην κοινωνία, πούμε, όσους τρόπους θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την επιτροπή, θα έρθει αυτή η ύλη από τα κόμματα, κατά το Σύνταγμα, στη Βουλή, θα συζητηθεί, έχοντας και την, αν όχι τη σφραγίδα, έχοντας την, τη γνώση του ελληνικού λαού πάνω στα θέματα, στα προκείμενα, στα διακυβεύματα. Άρα λοιπόν είναι καλό το ότι υπάρχει μια τέτοια προεργασία, πλην όμως η Βουλή καθ' αυτή μετά από μερικούς μήνες θα μπει στην κανονική διαδικασία που προβλέπεται κατά το Σύνταγμα. Δηλαδή για να βγει η Επιτροπή της Βουλής που θα φέρει την ύλη και θα γίνουν οι σχετικές ψηφοφορίες για να ορίσουν τις ειδικές πλειοψηφίες, έτσι ώστε στην επόμενη Βουλή να μπορεί να γίνει μια πραγματική και ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Να πάμε σε μια άλλη επιτροπή, να πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα προκύψει από αυτό το συνέδριο. Και τι προσδοκίες και τι ευθύνες θα αναλάβει αυτή η Κεντρική Επιτροπή? Νομίζω πως το συνέδριο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η οριοθέτηση μιας επανεκκίνησης για τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς η Κεντρική Επιτροπή θα ηγηθεί αυτής της επανεκκίνησης με βάση μια κουλτούρα και που η σοφία της διακυβέρνησης και της εμπράγματης πολιτικής, της εφαρμοσμένης πολιτικής δηλαδή, έφερε επί τρεις μέρες μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι κάτι καινούριο, είναι μια τομή. Θυμάστε ότι στο προηγούμενο συνέδριο μιλάγαμε για ένα αφήγημα, για μια προσδοκία και για χαρτογράφητα νερά. Τώρα πια τα νερά είναι χαρτογραφημένα. Ξέρουμε τις αποστάσεις, τους ωκεανούς ή τις βουνοκορφές που θα πρέπει να διανύσουμε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά για τα οποία ο κόσμος μας ψήφισε ξανά, ας πούμε, πριν από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν αυτή η σοφία, αυτή η εμπειρία αποκρισταλώνεται και νομίζω ότι θα δώσει και στο κόμμα εν συνόλο και βεβαίως στο ηγετικό, στο καθοδηγητικό του όργανο τη δύναμη, έτσι ώστε το κόμμα να είναι πιο ανοιχτό, σε μεγαλύτερη γείωση με την κοινωνία, ριζοσπαστικό, αριστερό και υποστηρικτικό προς την κυβέρνηση με την έννοια των προγραμματικών επεξεργασιών και της επαφής με την κοινωνία, και κριτικό μαζί με την κοινωνία σε θέματα στα οποία θα πρέπει, είτε μπορούμε τώρα είτε δεν μπορούμε ως κυβέρνηση να τα υλοποιήσουμε, η κοινωνία να βάζει το δικό της αποτύπωμα. Προφανώς γνωρίζετε, γιατί έχετε συνεχή επικοινωνία και με την κοινωνία, με τις διάφορες εκφράσεις της και όχι μόνο με τον κοινοβουλευτικό σας ρόλο, ότι το τελευταίο διάστημα έχει σε ένα βαθμό ενταθεί μια κριτική προσέγγιση ως προς την προσπάθεια της κυβέρνησης, δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για την αντιμετώπιση κεντρικών ζητημάτων. Εσείς πιστεύετε ότι στέκει αυτή η κριτική προσέγγιση και όσον αφορά ζητήματα συντονισμού κυβέρνησης, κοινοβουλευτικής ομάδας, διαδικασίας στη Βουλή και κόμματος, ή είναι υπερβολική? Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα στέκει απολύτως, είναι προφανές και γι' αυτό μιλάω για επανεκκίνηση και νομίζω ότι και η εισήγηση του Προέδρου εν προκειμένου και Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα ήταν πάρα πολύ σαφής, να βρεθεί και να υλοποιηθεί η νέα αρχιτεκτονική και η ενισχυμένη θέση των πολιτικών κέντρων αποφάσεων στο κόμμα, στην κυβέρνηση, στην κοινοβουλευτική ομάδα, στις ΕΠΕΚΕ, όλα αυτά να ρυθμιστούν, να αποσαφινιστούν, να βρίσκονται σε μια συνεχή επαφή και να υπάρχει ενιαίο κέντρο λήψης των στρατηγικών αποφάσεων,
των αποφάσεων που αφορούν στο Κοινοβούλιο ή των αποφάσεων που αφορούν σε επιτελικά κυβερνητικά σχέδια. Αυτή η αποτύπωση μπορεί να γίνει και νομίζω ότι ως μεγάλη ανάγκη και ως μεγάλο έλλειμμα για την ώρα έχει επισημανθεί. Τώρα, είναι διαφορετικό του πόσο καλύτερα θα προχωρήσουμε για να μην διαραγούν οι σχέσεις μας με την κοινωνία, διότι είναι κεντρική άποψή μου ότι δεν κινδυνεύει η παρούσα κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από τα συμφέροντα, ούτε από τον πόλεμο που γίνεται. Κινδυνεύει από εξωχώριες τρικλοποδιές σε σχέση με την υλοποίηση του οδικού χάρτη. Αυτό είναι σαφές, το λέμε σε όλους τους τόνους. Κυρίως όμως κινδυνεύει εάν διαραγεί η σχέση της με την κοινωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο ως κόρην οφθαλμού θα πρέπει να το προσέχουμε, έτσι ώστε ακριβώς να ξέρουμε τα όρια της ανοχής, της αντοχής και της συνένεσης της κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ελπιδοφόρο 2017 για τη χώρα. Και εκεί πέφτει μεγάλο βάρος πλέον στο κόμμα. Προφανώς. Και πρέπει να είναι και πιο ενεργός. Από κάθε άποψη. Από κάθε άποψη. Να μην είναι μόνο απλά ένα σφουγγάρι ή ένα. Από κάθε άποψη. Τύπος. Όχι βέβαια, διότι ξέρετε, εγώ έχω δει ότι σε πάρα πολλές περιοχές, περιφέρειες, νομούς ή και απλές συνοικίες εδώ, όταν μπορείς να επιλύσεις, άρα να ξέρεις τα τοπικά προβλήματα που υπάρχουν, 2, 3, 5 ζητήματα και μπορεί η κυβέρνηση με κοινωνική μεροληψία και ευαισθησία να τα επιλύσει, αυτό είναι και ο καλύτερος τρόπος να αντισταθμίζεις και να δημιουργείς μια νέα προσδοκία σε σχέση με τις κοινωνικές συνέπειες των μνημονιακών δεσμεύσεων. Όσο δεν γίνεται αυτό, μένει μια αχλή στον κόσμο που και επικοινωνιακά μεγενθύνεται και δημιουργεί αυτό το σημείο θράψης που λέω εγώ των σχέσεων με την κοινωνία. Εντάξει. Καλή συνέχεια στις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς και στην εφημερίδα και στο web. Να είστε καλά. Καλές προσπάθειές σας.